Αναστάσεις, για 5 λεπτά με μικρή ανοχή. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση έρχεται να αναδείξει ένα μεγάλο θέμα το οποίο ταλαιπωρεί την μεταλλουργία, θα μπορούσαμε να πούμε, της χώρας μας εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να αναστοχαστούμε λίγο το τι έχει γίνει και παλιότερα για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια προβολή από το παρελθόν στο μέλλον, για να μπορέσουμε να έχουμε και μια εικόνα το τι έχει γίνει, αλλά και να μπορέσουμε να ξέρουμε ποιες είναι εκείνες οι προτάσεις τις οποίες πρέπει να πάρουμε και πώς πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι, και νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβητεί, ότι η εταιρεία αυτή πρέπει να σωθεί με βασικό κεντρικό ρόλο στους εργαζόμενους. Είναι βέβαιο και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτικός ο κύριος Σταθάκης όσον αφορά με τα θέματα τα οποία απασχολήσαν στο παρελθόν. Και δεν είναι κακό να τα θυμόμαστε αυτά. Δηλαδή, εγώ θα πω ένα πράγμα από αυτά που είπε και να το θυμηθώ. Η συμφωνία Χέτζινγκ, η οποία ήρθε να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και νομίζω και θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, η οποία επιβάρυνε την εταιρεία για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας, γιατί έγιναν 2 συμφωνίες. Την πλήρωσε και κατά την άνοδο της τιμής και κατά την κάθοδο. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε και πρέπει να βρούμε και να δούμε και τις διαδικασίες που έχουν σχέση και με την ιδιοκτησία. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι επί Νέας Δημοκρατίας η ΛΑΡΚΟ είναι κατά 55%, και να με διορθώσετε, στο ΤΑΙΠΕΔ, είναι στη ΔΕΗ περίπου το 11,5% και το υπόλοιπο είναι στην Εθνική Τράπεζα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς και μια απόφαση από την προηγούμενη κυβέρνηση να μπορέσει και ήθελε και έκανε προσπάθειες και να την τριχοτομήσει και να την πουλήσει. Εμείς έχουμε κάνει μια δήλωση ότι η εταιρεία αυτή πρέπει να μείνει κάτω, να έχει ένα δημόσιο χαρακτήρα και θα τον παλέψουμε αυτόν. Πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας έκανε μια τεράστια προσπάθεια να έρθουμε σε μια συμφωνία με τη ΔΕΗ, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική και ωφέλιμη και για τις 2 πλευρές. Και η ΛΑΡΚΟ να μπορεί να λειτουργεί, αλλά και η ΔΕΗ να μπορεί να συνεχίσει να έχει έσοδα από αυτή την υπόθεση, γιατί πιθανότατα θα είχαν ένα τεράστιο ποσό από τις υποχρεώσεις τις οποίες είχε η ΛΑΡΚΟ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο δεύτερο θέμα όσον αφορά το ιδιοκτησιακό. Είπαμε μέσα, γιατί ακούστηκε και από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, όσον αφορά να κληθεί και το ΤΑΙΠΕΔ. Τα ΙΠΕΔ ξέρουμε ότι είχε κάνει μια προσπάθεια να το πουλήσει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις του ΤΑΙΠΕΔ. Και πραγματικά, όταν υπάρχει ένα ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και γιατί το λέω ασαφές? Γιατί ξέρουμε ότι η αντιπαλότητα η οποία υπάρχει της παλιάς με τη νέα ΛΑΡΚΟ, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πού ανήκει. Ξέρουμε ότι ο εκαθαριστής εδώ και 27 χρόνια, εκαθάρισε 27 χρόνια. Πιθανότατα δεν πιστεύω να φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 2 χρόνια, 2,5 που κυβερνάμε, για όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, με προσημειώσεις. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά με το καθεστώς, όσον αφορά με τις δυνατότητες που δίνονται για να μπορέσει να βγει στο δανεισμό η εταιρεία αυτή. Άρα είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ γνωρίζω ότι ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Πρωθυπουργός εχθές κάνουν μια τεράστια προσπάθεια και νομίζω ότι υπάρχει μια πολιτική δέσμευση ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή την κατάσταση. Και φυσικά υπάρχει και το μεγάλο θέμα, και δεν το κάναμε εμείς, αλλά όμως είναι σε εμάς η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να χειριστούμε ένα θέμα με τις κρατικές ενισχύσεις. Είναι γνωστό το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι πρέπει να λυθεί το δυνατόν συντομότερα και νομίζω ότι και ο κύριος Σταθάκης έχει πει ότι πρέπει να υπάρχει μια απόφαση το δυνατόν συντομότερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις
της επιχείρησης αυτή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε να δημιουργούνται εγγυήσεις για τα δάνεια που, τα οποία υπήρχαν, αλλά από εκεί και πέρα για να μπορέσει η εταιρεία αυτή να ξέρουμε όσον αφορά με την καθαρότητα και να μπορεί να μπει σε δανεισμό. Είναι βέβαιο, και θα το επαναλάβω αυτό και γι' αυτό το είπα, ότι γνωρίζουμε ότι έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ένα είναι ότι είναι η πολύ χαμηλή τιμή, η οποία για πολλά χρόνια παραμένει καθυλωμένη, και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, η χαμηλή περιεκτικότητα σε σιδηρονικέλιο του μεταλλεύματος. Είναι θέματα, νομίζω, ότι μέσα από ένα master plan το οποίο θα έχει η επιχείρηση, να μπορέσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά η διοίκηση, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος έχει αναλάβει και ένα ηγετικό ρόλο, θα μπορούσαμε να πούμε, ώστε να μπορέσει να οδηγήσει την επιχείρηση αυτή στην έξοδο από την κρίση. Είναι βέβαιο, και γι' αυτό είπα ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει, με ποιο τρόπο διοικηθήκανε, και το επαναλαμβάνω αυτό, διοικήθηκε η Λάρκο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και το λέω πάλι για μια ακόμη φορά, ότι η τοποθέτηση του κυρίου Σταθάκη ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτική. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να εγγυηθούμε την εργασία, και κλείνω, πρέπει να εγγυηθούμε την εργασία σε όλους αυτούς που εργάζονται αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι η διοίκηση θα βρει εκείνον τον τρόπο να μπορέσουμε να το λύσουμε, και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να λυθεί το θέμα το ιδιοκτησιακό, και από εκεί και πέρα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα, και νομίζω ότι μια απάντηση θα την έχει ο κύριος Σταθάκης, ποιες είναι και οι προθέσεις και τι συνεργασία πρέπει να γίνει και για το κομμάτι του ΤΑΙΠΕΔ και πώς θα το χειριστεί αυτό. Και πιστεύω και λέω ότι η πρόθεσή μας για ένα τόσο μεγάλο εργοστάσιο, το οποίο κάνει εξαγωγή όλη αυτή τη διαδικασία, όλο το προϊόν, και νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούν μέσα από τον Master Plan και δυνατότητες οι οποίες έχουν σχέση με μια καθετοποίηση της παραγωγής, όπως είναι ολοκληρώνεται, παρακαλώ, το θέμα με τον ανοξείδωτο χάλιβα, με τις δυνατότητες για να μπορέσουμε να μειώσουμε λίγο την τιμή με το φυσικό αέριο. Δηλαδή είναι ένα σωρό θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν, και νομίζω ότι η στόχευσή μας είναι όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν και δημιουργήσαν άλλοι, εμείς έχουμε την πρόθεση να τα αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.